Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για το οποίο μου ζητάτε να κάνω συνέχεια κάτω στα σχόλια και θέλω και εγώ πάρα πολύ να κάνω γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο. Ξεκινάμε, οπότε θα κρατάω έτσι λίγο την κάμερα για να μην πέσει κάτω. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα σε ένα ταξί. Έχω παραγγείλει lift, το οποίο είναι κάτι σαν Uber. Εδώ στην Αμερική βέβαια το προτιμώ χίλιες φορές. Τέλος πάντων, και θα πάμε σε διάφορα αμερικάνικα fast food εστιατόρια και θα παραγγείλουμε ό,τι παραγγείλει και ο μπροστινός μας. Οπότε εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν, έχω σκεφτεί ήδη σε ποια fast food εστιατόρια θέλω να σας πάρω. Καλά, ναι, έπρεπε να κρατάω την κάμερα. It's fine. Θα πάμε σε δύο drive-thrus και μετά σε ένα ακόμα στο οποίο θα μπούμε κανονικά μέσα στο κατάστημα και θα παραγγείλουμε ό,τι παραγγείλει και ο μπροστινός μας. Το πρώτο fast food εστιατόριο στο οποίο πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι το Wendy's. Είχαμε Wendy's πολύ παλιά στην Αθήνα, αλλά έκλεισε δυστυχώς. Από όσο θυμάμαι, μου άρεσε πάρα πολύ το φαγητό τους και μου άρεσε πάρα πολύ να παραγγέλνω αυτό το παγωτό. Βουτούσα τις πατάτες τηγανητές μου μέσα σε αυτό το milkshake, παύλα παγωτό. Μπροστά μας έχει ένα μικρό σχετικά αυτοκίνητο, τώρα θα σας το δείξω. Hello. Can I please order whatever the person in front? Can you hear me? No. Can I please order whatever the person in front of me ordered? I can hear you. Can we go there? To the window, yes. Yes, okay. The massacre. Because I really don't know what you want. She couldn't hear us. It's okay. Αυτός εδώ είναι ο μπροστινός μας. Είναι ένα άτομο μέσα. Οπότε θεωρώ ότι θα παραγγείλει ένα μικρό γεύμα. Α, πήρε μια μεγάλη σακούλα. Yes, hello. You couldn't hear me, I think. Can I please order whatever the person in front of me ordered? Yes. Yes, the same. You want the same? Yes, she got it. Oh, yeah, you got it already? Yeah. Okay, thank you. Thank you. I don't eat either, but it's for a video. Yeah, I know. Now we have to pick up there. Let's see what the person in front of us ordered. Oh my god. Has something like that happened to you before with another customer? No, never. No. The first time. First time. I'm crazy. But thank you very much, you're very sweet. You are. I was very worried about this. It's different, something different, you know? I have a friend that say, you are working, you cannot do that on the way there was. It's just experience. Experience, yes. Yeah. Yes. Let's see what the order. You can have it if you want. No. Thank you. Η παραγγελία κοστίζει 4,73 δολάρια και παράγγειλαν μία μικρή πατάτες, 4 κομμάτια chicken nuggets και honey mustard σάλτσα. Παράγγειλαν και αυτό το hamburger, το οποίο για να δούμε τι έχει μέσα. It's a hamburger with 2 beef patties, cheese and ketchup. Here are the chicken nuggets and potato fries and honey mustard. Do you want any of these? Are you sure? Yes, I never eat. Δεν είμαι σίγουρη εάν ήταν άντρες ή γυναίκα αυτός που έκανε τη συγκεκριμένη παραγγελία. Εγώ θα ψηφίσω πως ήταν άντρας, γιατί βέβαια και γυναίκα θα μπορούσε να ήταν. Μόνο 4 chicken nuggets είναι πολύ λίγα για να χορτάσει είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά παράγγειλε και το hamburger, το οποίο έχει μέσα 2 μπιφτέκια. Και γι' αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ίσως ήταν άντρας που έκανε την παραγγελία και όχι γυναίκα. Τώρα φτάνουμε, I think we're arriving at Sonic. Oh, it's here. Μόλις έφτασα στο δεύτερο fast food εστιατόριο, λέγεται Sonic Drive-In και έχει hamburger, cheeseburger, chicken nuggets, είναι κάτι σαν McDonald's, Wendy's, Burger King, σαν όλα αυτά. Απλά έχει ένα πολύ διαφορετικό concept. Όπως βλέπετε, τα αυτοκίνητα παρκάρουν σε αυτές εδώ τις θέσεις, παραγγέλνεις από αυτά εδώ και μετά έρχονται και σου φέρνουν την παραγγελία σου στο αυτοκίνητο και κάθεσαι και απολαμβάνεις το φαγητό σου παρκαρισμένο στη θέση σου. Πολύ διαφορετικό concept, δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια τώρα είμαι μόνη μου, είμαι ολομόναχη, γιατί είχα βάλει ως προορισμό το Sonic Drive-In, οπότε με άφησε το ταξί. Θα κάναμε λοιπόν την παραγγελία μας από εδώ, απλά πριν μπούμε στο
στο εστιατόριο και προχωρήσουμε στο επόμενο γεύμα. Θέλω να δούμε τι πήραμε από το Wendy's λίγο καλύτερα. Βασικά θέλω να δούμε ακριβώς τι έχει μέσα αυτό το hamburger, γιατί δεν κατάφερα να σας δείξω πολύ καλά μέσα στο lift. Λέει ότι είναι 100% pure beef hamburger. Είναι με μοσχάρι. Έχει δύο μπιφτέκια, έχει τυρί και κέτσαπ. Εδώ μεταξύ, expectations versus reality. Τα burgers του Wendy's τα διαφημίζουν τόσο όμορφα στα commercials, στα social media τους, παντού online. Και από κοντά, κοιτάξτε πως είναι, μου κάνει εντύπωση. Για να το ανοίξουμε. Έχει μέσα πίκλες και κρεμμύδι. Εδώ μεταξύ, είναι τετράγωνο το μπιφτέκι τους. Έχει μέσα δύο τετράγωνα μπιφτέκια. Μάλιστα. Τα τσικενάκια στα οποία τους έπεσαν και δύο πατάτες μέσα. Και οι πατάτες τηγανιτές. Θέλω να μου πείτε κάτι στα σχόλια από το 1 μέχρι το 10 πόσο τρελή είμαι. Πάμε λοιπόν να παραγγείλουμε και το φαγητό μας από το Sonic. Πήγα και τους ρώτησα, επειδή δεν είμαι σίγουρη πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, και μου είπαν ότι πρέπει να πατήσω αυτό το κόκκινο κουμπί. Hello, can I please order whatever the person before me ordered? Habla español. No, hablo español. I'm sorry, what do you want to order? The same exact order the person before me ordered. Thank you. $4.99 your total. Thank you. Okay, bye. Έγινα ρεζίλη για μία ακόμα φορά. Με ρώτησε κιόλας αν μιλάω ισπανικά. Της είπα όχι. Έκανα ισπανικά στο πρώτο σεμέστρο του πρώτου έτους του πανεπιστημίου, αλλά δεν θυμάμαι πολλά, γιατί πρώτον ήταν μόνο ένα σεμέστρο και δεύτερον έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Θα περιμένουμε εδώ στο τραπεζάκι μας την παραγγελία. Να θυμηθώ να πάρει και το κωδικό του WiFi. Διαφορετικά δεν θα ξέρω να γυρίσω πίσω στο διαμέρισμά μου. Εγώ βρίσκομαι κάπου αρκετά μακριά από εκεί που μένω, γιατί μόνο σε αυτή την περιοχή βρήκα πολλά μαζεμένα fast food. Έρχεται η παραγγελία μας. Hi, can I pay by card please? Yeah. Είναι κάποιος εκεί εδώ μεταξύ και μου κοιτάει περίεργη. By the way, δεν ήταν η πρώτη φορά που με ρώτησαν αν μιλάω ισπανικά. Με έχουν ξαναρωτήσει αρκετές φορές εδώ στην Αμερική εάν μιλάω ισπανικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ισπανόφωνοι εδώ. Πολλοί από Dominican Republic, Cuba. Και είναι η τυχερή μου μέρα. Δεν δίνει τον κωδικό του WiFi, ούτε η κοπέλα η οποία εργάζεται εδώ έχει τον κωδικό του WiFi. Τουλάχιστον από εκεί έχει μερικά μεγάλα καταστήματα. Θα μπω μέσα σε ένα από αυτά. Ελπίζω να βρω WiFi, πάντως δεν θα χαθώ. Όλα καλά, θα βρούμε τη λύση. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι έχει μέσα σε σακούλα. Για να δούμε τι παράγγειλε ο προηγούμενος. Το συνολικό ποσό είναι 5 δολάρια και αγόρασε ένα corn dog. Αυτό το ακούω μόνο στις ταινίες. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά, ούτε έχω ξαναδοκιμάσει corn dog. Και επίσης αγόρασε small mozzarella sticks με marinara sauce. Έχω τρελή απορία να δω πώς είναι το corn dog. Τι είναι αυτό? Μπορεί να κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αλλά νομίζω πως το corn dog είναι κάτι σαν hot dog απλά με τυρί. Τι είναι αυτό? Μόνο στις ταινίες τα έχω δει αυτό. Ωραία μυρίζει. Να το ανοίξουμε. Α, είναι λουκάνικο. Είναι όντως σαν hot dog. Είναι σαν hot dog. Λουκάνικο μέσα σε ένα περίεργο είδος ψωμιού. Κοιτάξτε πόσο περίεργο είναι αυτό το ψωμί, να το πω. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο έχει μέσα η σακούλα. Τα μοτσαρέλα sticks με τη marinara sauce. Αυτή είναι η marinara sauce, η οποία λογικά είναι απλή κόκκινη σάλτσα. Α, πολύ ωραία. Η καρδιά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο τρόμαξε. Είναι μια κανονική σάλτσα ντομάτας. Το άρωμά της μου θυμίζει την Barilla σάλτσα ντομάτας, την Απολιτάνα σάλτσα τους. Μου βάλανε και κέτσαπ, η αγαπημένη μου. Και τέλος, 4 mini mozzarella sticks. Για να ανοίξουμε και ένα από αυτά, να τα δούμε πώς είναι στη μέση.
πρέπει να φύγω εγώ από εδώ γιατί έχω αρχίσει και φοβάμαι. Θα τα πούμε σε λίγο. Για το τρίτο fast food εστιατόριο σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ καλή ιδέα να φάμε κάτι γλυκό. Οπότε μόλις έφτασα στην τρίτη τοποθεσία μας και πάμε να φάμε Dunkin' Donuts. You're used to it. Oh really? Do you do YouTube? Yeah, I was up for a really? Wow, that's exciting. So, can I please order whatever the person before me ordered? Or you order? Yes. Like the exact same order. Να μου πείτε στο Instagram αν θέλετε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!